Χαιρετίζουμε την καθολική συμμετοχή χιλιάδων συναδέλφων στη 48 ώρα πανελλαδική προεδομητική απεργία που από χθες 22 του Οκτώβρη βρίσκεται σε εξέλιξη σε ακτοπλοϊκά και μεσογειακά τουριστικά πλοία. Η απεργία αυτή πραγματοποιείται σε συνθήκες πολλαπλών οξυμένων προβλημάτων στο εσωτερικό της χώρας αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο που μας επηρεάζουν άμεσα. Είναι μια περίοδος παραδεταμένης και κλιαμακούμενης έντασης των υπεριαλιστικών ανταγωνισμών σε Ουκρανία, Μέση Ανατολή και Ερυθρά Θάλασσα, με θύματα τους λαούς, με τραγικές πολλές φορές συνέπειες και για εμάς τους ναυτεργάτες. Ήδη καταγράφουμε μία σειρά από νεκρούς και σακατεμένους ναυτεργάτες σε Μαύρη Θάλασσα και Ερυθρά Θάλασσα. Συνάδελφοι, σταθήκαμε στη σωστή πλευρά της ιστορίας, που είναι με τους λαούς και τους εργαζόμενους κάθε χώρας και όχι με τα συμφέροντα του μεγάλου κεφαλαίου και των υποταγμένων κυβερνήσεών του. Ταχθήκαμε ενάντια στην γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού. Έχουμε επανειλημμένα αναδείξει ότι τα συμφέροντα των αυτεργατών είναι μακριά και αντίθετα από αυτά των εφοπλιστών. Οι ναυτεργάτες έχουν πληρώσει με τη ζωή τους πολεμικές συγκρούσεις σε θαλάσσιες περιοχές σε όλο τον κόσμο, που ήταν αποτέλεσμα των υπεριαλιστικών ανταγωνισμών. Δεν είναι τυχαίο ότι η ελληνική εμπορική ναυτιλία χαρακτηρίζεται ως τέταρτο όπλο του ΝΑΤΟ. Το εγχώριο κεφάλαιο εποφελείται από τεράστια κέρδη από αυτές τις τραγικές διεθνές εξελίξεις με πρώτο εφοπλιστικό κεφάλαιο. Σήμερα οι εξελίξεις αυτές παίρνουν πολύ επικίνδυνες διαστάσεις για τους ναυτεργάτες. Με χθεσινή εγκύκλιο, η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών προωθεί το αίτημα της κυβέρνησης και συγκεκριμένα του πολεμικού ναυτικού, με βάση το οποίο ζητείται η εθελοντική συμμετοχή πλοίων του εμπορικού ναυτικού σε νατοϊκή άσκηση με σκοπό τη διασφάλιση, τη διέλευση και τη άφηξη των προορισμών των εμπορικών πλοίων, που διέρχονται από γεωγραφικές περιοχές που εμφανίζεται ένταση και κρίση. Στη συστατική επιστολή του πολεμικού ναυτικού αναφέρονται συγκεκριμένα η ανάγκη επαύξησης του επίπεδου συνεργασίας, κατανόησης και συναντήληψης μεταξύ στρατιωτικών επιχειρήσεων και εμπορικής ναυτιλίας και εθελοντική συμμετοχή των αυτεργατών υπό τις τελικές κατευθύνσεις των πλειοκτητικών εταιριών. Γι' αυτό και απαιτούμε τώρα να χαρακταριστούν εμπόλεμες ζώνες οι θαλάσσιες περιοχές σε Μαύρη Θάλασσα, Λωρίδα της Γάζας και Μεσσικό Κόλπο, με ευθύνη των εφοπλιστικών εταιριών, της κυβέρνησης, του Υπουργείου Ναυτιλίας, να ενημερώνονται έγκαιρα οι ναυτεργάτες των πλοίων που προσεγγίζουν εμπόλεμες ζώνες, να διασφαλίζεται ο ασφαλής επαναπατρισμός των ναυτεργατών ανεξάρτητα τη χρονική διάρκεια της σύμβασης που έχουν υπογράψει και χωρίς καμιά οικονομική επιβάρυνση των εξόδων τους. Καμιά συμμετοχή των αυτεργατών σε νατοϊκές ασκήσεις. Καμιά βοήθεια στις μακελάρδες των λαών. Οι ναυτεργάτες έχουν χρέος να σταθούν στη σωστή πλευρά της ιστορίας για ακόμα μία φορά, βαδίζοντας στα χνάρια της συνολικής ΟΕΝΟ. Το χρόνο και τον τρόπο δράσης σε τέτοιες συνθήκες θα τον αποφασίσουν μόνοι τους οι ναυτεργάτες. Και τώρα όπως και τότε να σταθούν στο πλευρό των λαών που στενάζουν κάτω από τον υπεριαλιστικό ζυγό και να γυρίσουν την πλάτη στις διαταγές που επιτάσσει το εφοπλιστικό κεφάλαιο για να ασφαλίσει τα δικά του συμφέροντα. Την ίδια ώρα η ελλαδική λαϊκή οικογένεια, οι δικές μας οικογένειες στενάζουν καθημερινά από την ακρίβεια στα είδη πλανές κατανάλωσης, την ενέργεια, τον πληθωρισμό, την φορολογία του εισοδήματος, ενώ παράλληλα έχουμε να αντιμετωπίσουμε την κιλοτίνα των κατασχέσεων και το ξεσπίτωμα εκατοντάδων συνανθρώπων μας. Συνάδελφοι, οι εξελίξεις όπως έχουν διαμορφωθεί μας αφορούν όλους. Επηρεάζουν την καθημερινότητά μας, τα σπίτια μας, τις οικογένειές μας. Στον χώρο μας οι συνθήκες είναι ακόμα πιο προκλητικές. Οι εφοπλιστές πάνε κάθε ρεκόρ κέρδους από την εκμετάλλευση των αυτεργατών σε όλες τις κατηγορίες πλοίων, ιδιαίτερα την περίοδο αύξησης της τουριστικής επιβατικής κίνησης, αλλά και από τη μεταφορά των εμπορευμάτων.
Η κυβέρνηση, όπως και οι προηγούμενες, εκχωρεί παρτολό χρημάτων σε εφοπλιστές με επιδοτήσεις, φοροαπαλλαγές, αύξηση στα τοπολογικά εισιτήρια, αφορολόγητο πετρέλαιο, χρηματοδότηση ενδονησιακών και διαπεριφερειακών αυτοπλοϊκών. Για εμάς την αυτεργάτηση από την άλλη, για τη λαϊκή πολιτική των μέχρι σήμερα κυβερνήσεων, με σειρά εργατικούς νόμους, δημιουργεί σκηνικό εργασιακού κάτεργου στην ναυτιλία. Η λειτουργία των ναυχημιλών σε 3 συν 1 μήνες για την επάνδρωσή τους με τον νόμο 4770 του 21 που αφορά τη μείωση των προστήμων, ουσιαστικά καταργεί τα διπλά πληρώματα. Δραματικές είναι οι συνέπειες σε εκατοντάδες συναδέλφους που δουλεύουν 5-6 μήνες τον χρόνο, συνέπεια των απελήσεων το 50% των γενικών υπηρεσιών από 1η του Νοέμβρη έως 30 του Απρίλη, όπως και των αυτεργατών που δουλεύουν στα πλοία της Αδριατικής με καθεστώς ειδικών οργανικών συνθέσεων. Σε αυτές τις συνθήκες καλούμαστε με 3-5-6 μήνες να τα απεξέλθουμε βιοποριστικά για 12 μήνες. Συνάδελφοι, εμείς οι διαπραγματεύσεις με το ΣΕΕΝ προτείναμε 12% αύξηση για το 2025. Εκτός από το ποσοστό αύξηση, υπάρχει ένα διευρυμένο πλαίσιο ετοιμάτων που αφορά τα καλάμια της ακτοπλοείας και είναι αναπόσπαστο κομμάτι των διεκδικήσεών μας. Οι εφοπλιστές κάναν την πρόταση 3% ως ο μισθωρισμός. Η εξέλιξη αυτή οδήγησε σε έκτακτη εκτελεστική θημινιό με τη 48ωρη πανελλαδική προειδοποιητική απεργία. Η ποινιό με τις τάσεις της υπονόμευσε τις διαπραγματεύσεις που ακόμα πριν ακόμα ξεκινήσουν. Στην πρώτη συνεδρίαση τον Αύγουστο πρότεινε αύξηση 6,6% για το 25 και το 26 για τα αυτοπλοϊκά μεσογειακά τουριστικά πλοία, χωρίς καμία αναφορά για τις άλλες κατηγορίες πλοίων. Εδώ είχε σταλεί εξώδικο σε όλες τις κατηγορίες πλοίων. Τα ταξικά σωματεία Πεμέν και Στέπεστον καταγγείλαμε αυτή την πρακτική που αφήνει για ακόμα μια φορά έξω από τη συζήτηση της ανανέωσης των συλλογικών συμβάσεων σε όλες τις κατηγορίες. Χαρακτηριστικά αναφέραμε ότι τα ποντοπόρα μεσογειακά τοπολογικά φορτηγά έχουν ανανεωθούν από το 2010. Κατόπιν των δικών μας πιέσεων, με καθημερινή μας δουλειά και παρουσία στα καράβια και στα μηχανοστάσια, υιοθέτησε την πρότασή μας για 12% αύξηση το 25. Στην πρόσκληση της επιστολής του ΣΕΕΝ που απέφθηνε με φράσος και μας καλούν να επανέλθουμε σε διαπραγματεύσεις με κλίμα καλής πίστης και με ρεαλιστικές επιδιώξεις, η ποινιόν κατακλείδη απάντησε: σας καλούμε να αποστείλετε εγγράφως μία ανανεωμένη πρόταση. Τι θέλει να πει ο ποιητής με αυτό, δεν ξέρουμε. Και όχι με τη δική μας πρόταση που μπορούμε όλοι να καταλάβουμε τι θέλει να πει. Η πρότασή μας ήταν 12%. Και η τελευταία εξέλιξη, κατά τη διάρκεια της απεργίας, ήρθε νέα προκλητική πρόταση από το ΣΕΕΝ για την υπογραφή της συλλογικής σύμβασης με αύξηση 2% πάνω από τον πληθωρισμό για το 25, 1% πάνω από τον πληθωρισμό για το 26 και για το 27 κάλυψη του πληθωρισμού. Με παρέμβασή μας ζητήσαμε την άμεση σύγκληση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΠΙΝΙΟ για τη λήψη απόφασης νέας 48ωρης πανελλαδικής προειδοποιητικής απεργίας σε όλες τις κατηγορίες πλοίων. Απαντήσαμε και απαντάμε ξεκάθαρα στις υποπληστές των ΣΕΕΝ. Το αίτημά μας για αύξηση 12% στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας για το 25, καθώς και τα υπόλοιπα κρατικά θεσμικά αιτήματα που έχουμε καταθέσει, είναι δίκαια και εντός των ορίων μας. Θέτουμε τις δικές μας ανάγκες και δεν υποχωρούμε ούτε βήμα πίσω. Μας επιβεβαιώνουν οι χιλιάδες αυτεργάτες που απεργούν σε όλη την Ελλάδα. Συνεχίζουμε όλο τον απεργιακό αγώνα στους καταπέντες των πλοίων για την επιτυχία της απεργίας μέχρι την ικανοποίηση των δίκαιων αιτημάτων μας να μιλήσει κάπως
να μην γυρίσει προπέλα. Όλοι και όλοι θα κρυθούμε σε ένα πέτες. Σας ευχαριστώ.